Κύριε Φακουρέλη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ και πάλι εκ των προτέρων για αυτή μας την επικοινωνία. Κύριε Φακουρέλη. Ναι, σας ακούω. Α, με ακούτε. Καλή σας ημέρα, λοιπόν. Ναι. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και σήμερα. Τακτικά τα λέμε και μέσα από αυτή εδώ τη συχνότητα για τα θέματα, για τα προβλήματα στην υδροδότηση. Ζήτησα σήμερα να μιλήσουμε, γιατί όπως ήδη γνωρίζετε κι εσείς, τελευταίες μέρες υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα για πάρα πολλές περιοχές του Ηρακλείου που έχουν πολλές μέρες να δούνε νερό στις βρύσες τους. Θέλω λοιπόν καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο. Και εννοώ να αναφερθούμε στις περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα αυτή την ώρα που μιλάμε, για να γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται. Κυρία Πεντεδήμου, πράγματι υπήρξε μια έξαρση αυτές την τελευταία εβδομάδα και αυτό οφείλεται σίγουρα σε μια μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας. Έχουμε σχεδόν καύσωνα. Mm-hmm. Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι πάρα πολλά ποτίσματα σε περιοχές που είναι εκτός Ηρακλείου αλλά και εντός Ηρακλείου. Για διάφορα φυτά μικρά και μεγάλα, δηλαδή και σε μικρά κυπάκια αλλά και σε μποστάνια, και αυτό μας δίνει, μας αναγκάζει να έχουμε πολύ χαμηλή πίεση στο όλο κύκλωμα του συστήματος του νερού. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι ένα δίχτυο το οποίο χάνει, ας πούμε, από 10 διαφορετικές πλευρές να κάνει ξαφνικά από 30, από 40. Προφανώς. Και επίσης μιλάμε για περιοχές που είναι και λίγο ψηλά, έτσι δεν είναι? Άρα επηρεάζονται δύο φορές από αυτή τη χαμηλή πίεση. Ακριβώς. Και δεν είναι όλες, δεν είναι πάρα πολλές περιοχές του Ηρακλείου. Θα σας πω ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, καταρχήν σήμερα, εστιάζεται κυρίως στην περιοχή των Βασιλιών. Mm-hmm. Η ενότητα περιλαμβάνει Βασιλιές, Σύλαμο, Άγιο Βλάση, τμήμα της Ούλαφ Πάλμε, Λοφούπολη, Μαραθίτη, Φλαμπουράρη, περιοχή Θέμελη. Και να σας πω ότι από αυτό το μέρος δεν μπορεί να βοηθηθεί καθόλου αυτό το μέρος από άλλη πηγή υδροδότησης στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ καλό, το ότι μας το ξεκαθαρίζετε. Να ξέρουμε δηλαδή, να ξέρουν και οι κάτοικοι για το τι ακριβώς επέστωσε, για το πώς θα διαμαρτύρονται σε σχέση με αυτό. Κάτι, και απλώς ήταν λιγάκι ξαφνικό. Εγώ βλέπω δημοσιεύματα από το 2008 που υπάρχουν, που υπήρχαν σε αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Όμως η νυν δημοτική αρχή έχει προβλέψει μία παραπάνω γεώτρηση στο χώρο αυτό. Στις Βασιλιές εννοείται, κύριε Φακουρέλη. Μπράβο, στο χώρο του Γιούχτα. Του Γιούχτα, ωραία. Οι Βασιλιές μπορούν να ιδρυθούν μόνο πάνω από αυτούς. Mm-hmm. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε ελεύθερη ροή, βαρύτητα. Ωραία. Άρα θα χρειαστούμε μία παραπάνω γεώτρηση και σε συνεργασία με όμορους, τον όμορο Δήμο εκεί των Αστερουσίων Αρχανών, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια διάνοιξη μιας νέας γεώτρησης. Και αυτή τη στιγμή να σας πω ότι είναι μόνο στο Μαραθίτη. Το πρόβλημα εστιάζεται σήμερα στο Μαραθίτη. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε σε διάφορα μέρη του Ηρακλείου, αλλά όπως είπατε, στα ψηλά σημεία όπου δεν μπορεί να φτάσει λόγω χαμηλών πιέσεων. Mm-hmm. Δεν έχουμε το... Εκεί όμως στο Μαραθίτη, κύριε Φακουρέλη, πόσες μέρες τώρα δεν βγαίνει νερό από τις βρύσες στα σπίτια? Υπάρχουν που είναι και πάνω από 5, 6 έως και 7 ημέρες. Mm-hmm. Σε αυτούς τους ανθρώπους που εκτιμώ ότι αρκετοί θα μας ακούνε και το ελπίζω κιόλας, θέλω να μου πείτε αν υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αποκατασταθεί μερικώς ή πλήρως το πρόβλημα. Και μιλώ γιατί, ξέρετε, αυτά τα τεχνικά πολύ σωστά κάνετε και τα αναφέρετε σε σχέση με τη νέα γεώτρηση στο Γιούχτα κτλ. Αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα πώς θα σας το πω και εγώ. Οι πολίτες θέλουν δυστυχώς, και για εσάς που καλείστε να δώσετε πάντα τέτοιες απαντήσεις, πότε θα έχουν νερό στο σπίτι τους. Άρα λοιπόν θα ρισκάρω να σας το ρωτήσω, εκτιμώντας ότι θα έχετε ένα χρονοδιάγραμμα στο μυαλό σας να μας μεταφέρετε. Εντάξει, όπως σας είπα, σε αυτό το σημείο δύσκολα να βοηθηθεί από άλλα σημεία του Ηρακλείου. Mm-hmm. Όμως η μέθοδος που έχει η ΔΕΙΑΗ για να προλάβει τέτοια γεγονότα και να διορθώσει μάλλον, είναι κόβει και ράβει. Δηλαδή, mm-hmm, κόβει από άλλες γειτονιές και προσπαθεί να το κάνει, να το minimize, ας πούμε, να το συρρυκνώσει, να το μικρύνει, εν πάση περιπτώσει. Εννοείται η διανομή αυτό το σκοπό έχει να μικράνει το σύστημα, το μέρος της υδροδότησης, ώστε να υπάρξει αρκετή πίεση να πάει στα ψηλά σημεία εκεί που, mm-hmm, πραγματικά υπάρχει το πρόβλημα. Και μέρα με την ώρα και μέρα με τη μέρα παίρνουν παραπάνω σπίτια.
Όπως το ίδιο πρόβλημα είχαμε και στο περιοχή του Άγιο Γιάννη Κνωστή. Θα σας ρωτούσα και γι' αυτό, θα σας ρωτούσα. Μέρη, κάποια μέρη εκεί ψηλά έχουν το ίδιο πρόβλημα. Το οποίο πρόβλημα στον Άγιο Γιάννη Κνωστού υπάρχει και σήμερα, πέραν από τις προηγούμενες ημέρες που πότε αντιλαμβάνομαι υπήρχε, ή και αυτό είναι στο πλαίσιο αυτό που συζητάμε ούτως ή άλλως, ότι και σήμερα και ενδεχομένως και τις επόμενες ημέρες να έχουμε. Αυτοί έχουν να κάνουν με το θέμα της στάθμης της δεξαμενής Παπατήτου. Είναι μια από τις κύριες δεξαμενές που ιδρεύει το κέντρο, όπου είχαμε μια χαμηλή στάθμη. Μην ξεχνάμε φέτος ότι, όπως ξέρετε, το αποσελέμις μας δίνει περίπου το 1/4 της περσινής ποσότητας που είχαμε από το φράγμα. Ναι, πολύ λιγότερα κυβικά. Το έχουμε αντικαταστήσει με γεωτρήσεις, αλλά είναι λιγάκι, θα έλεγα, είναι οριακό. Ωραία, έτυχε αυτές τις μέρες είχαμε πάρα πολύ μεγάλες καταναλώσεις. Ναι. Είχαμε αυτό το πρόβλημα. Να ρωτήσω λίγο, κύριε Φακουρέλη, το εξής. Μιλάμε για μία μέθοδο, όπως τη χαρακτηρίζετε και εσείς, λίγο του κόβω-ράβω, δηλαδή δίνω κόβω από μία περιοχή για να. Εθνική, αγγίνομαι στην άλλη. Έχετε συγκεκριμένο σχέδιο για τις επόμενες ώρες ή μέρες, και το λέω γιατί θα ήταν καλό ενδεχομένως να γνωρίζουν οι πολίτες εκ των προτέρων, προκειμένου να προετοιμαστούν μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή ότι θα κοπεί στην περιοχή τους για κάποιες ώρες το νερό, προκειμένου να τροφοδοτηθούν περισσότερο περιοχές που έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα τις τελευταίες ημέρες. Έχετε συγκεκριμένα στοιχεία να μου πείτε, έτσι για να ξέρουν και οι πολίτες τι τους έρχεται, με την έννοια ότι έχουμε και πολύ ψηλές θερμοκρασίες αυτές τις ημέρες. Καταρχήν έχουμε ζητήσει παραπάνω νερό από το φράγμα του Αποσελέμη. Έχετε απάντηση από τον ΟΑΚ γι' αυτό? Έχετε απάντηση από τον ΟΑΚ, ενώ έχει διευθετηθεί. Έχουμε θετική ανταπόκριση, οπότε θα γίνει αυτό. Αλλά το πιο σοβαρό για μένα είναι ότι προκαλώ και παρακαλώ τους πολίτες του Ηρακλείου να κάνουν μια ορθολογική χρήση του νερού. Παίρνω τηλεφωνήματα από ανθρώπους οι οποίοι είναι σε μια γειτονιά και δεν έχουν καθόλου νερό, και από την άλλη γειτονιά υπάρχει μια κατασπατάληση, υπάρχει νερό στους δρόμους, πλένουν αυτοκίνητα κτλ. Είναι ένας μήνας, αυτός ο δύσκολος μήνας είναι ο Ιούλιος. Το ξέρουμε κάθε χρόνο. Το βλέπω σε δημοσιεύματα τα τελευταία 15, 20, 30 χρόνια στο Ηράκλειο. Δυστυχώς είμαστε μια πόλη η οποία εξαρτάται πάρα πολύ από γεωτρήσεις, από σαθρά δίκτυα, και ξέρετε ότι έχουμε την υπόσχεση του Πρωθυπουργού, που μέχρι στιγμής είναι μια υπόσχεση μόνο. Περιμένουμε μέρα με τη μέρα αυτά τα λεφτά. Έχουν εγκριθεί, δεν έχουν έρθει. Να ξεκινήσουμε κυρίως από την περιοχή των Δακανάλιδων, που είναι η περιοχή Ηλιούπολη. Όπως Μασταμπά, Ακαδημίας, είναι πολλές περιοχές που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΗΜΕΠΕΡΑ. Μιλάμε για το μισό δίκτυο του Ηρακλείου. Έχουμε μεγάλα προβλήματα, διότι έχει άλλες διατομές, άλλες το καινούριο, άλλες το παλιό. Πρέπει επιτέλους το Ηράκλειο να αποκτήσει ένα ενιαίο 100% καινούριο δίκτυο. Δεν το συζητώ καθόλου. Το 50%. Δεν το συζητώ καθόλου. Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό, και για την ποιότητα του νερού, αλλά και για την ορθολογική και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. Ναι, κλείνοντας λίγο αυτή τη κουβέντα, δεδομένου ότι, όπως είπατε και εσείς ήδη, ο Ιούλιος είναι πάντα ο πιο δύσκολος μήνας. Και επειδή δυστυχώς δεν έχουμε μπει ακόμα στον Ιούλιο και ήδη καταγράφονται προβλήματα ημερών σε αυτές τις πάντα περιοχές που παρουσιάζονται προβλήματα, εκτιμάτε ότι θα έχουμε αρκετές δυσκολίες το μήνα που ξεκινά αύριο, αν δεν είμαστε όλοι μας και πιο προσεκτικοί στη διαχείριση του νερού? Εντάξει, δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα της ροής νερού στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε. Ναι. Όμως έχουμε πρόβλημα με την υπερκατανάλωση, με την άσκοπη κατανάλωση, η οποία πρέπει κάποια στιγμή, δηλαδή η αλόγηση σπατάλη. Αυτό παρακαλώ τον κάθε πολίτη, ειδικά αυτοί που κάποιοι ποτίζουν σε περιοχές κοντά αγροτικές, όπου έχουν βίλες, αυτές τις μέρες δεν θα κάνουν μια πιο καλή ορθολογική μια, χρήση. Μια πιο ορθολογική. Μια οικονομία. Μια οικονομία. Για τους συνάνθρωπούς τους. Κάποιοι είναι σε καλές περιοχές, σε χαμηλά επίπεδα και έχουν πάντα νερό. Ναι. Κάποιοι άλλοι έχουν μεγάλη αποθήκευση νερού. Όμως κάποιοι, δυστυχώς, πολίτες μας, που δεν θα έπρεπε, έχουν ενός τόνου, ας πούμε, δεξαμενή. Αυτό προκαλεί κάποια προβλήματα.
Ναι. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, σας ξαναρωτώ για τους ανθρώπους που μας ακούνε και περιμένουν καλά νέα να ακούσουν από εσάς. Εκτιμάτε ότι τις επόμενες ημέρες με αυτή τη μέθοδο του κόψε ράψε θα υπάρχει έτσι, θα δούνε νερό στις βρύσες τους, έστω και για κάποιες ώρες, ημέρες, λίγο. Πώς να το πω, να χρυσώσουμε λίγο το χάπι, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ λίγες οικογένειες που έχουν πρόβλημα και προσπαθούμε αυτό να το δώσουμε. Όσον αφορά τώρα το υπόλοιπο Ηράκλειο. Όπου σίγουρα δεν θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα, θα καταλάβουν οι δημότες ότι γίνεται μια διανομή. Δηλαδή, τη μία ή δύο μέρες θα έχει θέρισο, και αν χρειαστεί φυσικά αυτό, μία το Μασταμπά, μία οι Πατέλες. Εννοείται θα υπάρξει πλήρης διακοπή της υδροδότησης. Όχι. Λέω ότι μπορεί να υπάρξει σε κάποια σημεία. Εγώ θέλω να ξέρω και θέλω να ελπίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Μακάρι. Αλλά ούτε και αυτό αυτές τις μέρες δεν το περιμέναμε, ειλικρινά. Τέτοια μεγάλη, σε αυτά τα σημεία, να πέσει τόσο πολύ χαμηλά η πίεση, δεν το περιμέναμε. Μάλιστα. Κύριε Φακουρέλη, ελπίζω να εισακουστείτε. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να έχουμε ενημέρωση. Αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχει πάντα μια γραμμή 111-22. Χωρίς την ενημέρωση για την πληροφορία, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε σε πολλά σημεία του. Και θα ήταν καλό να το ξέρουμε από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Φακουρέλη, ευχαριστώ και πάλι. Εύχομαι όντως να αποκατασταθούν λίγο τα προβλήματα και να εισακουστείτε στην έκκληση που απευθύνεται για ακόμη μια φορά στους Ηρακλείωτες να κάνουμε όλη η ορθολογικότερη διαχείριση του νερού. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πεντεδίνη. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Καλημέρα.